αποδέχθηκα την τιμητική πρόταση που μου έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να είμαι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο νομό Λέσβου. Συνεπώς, στις επικείμενες εθνικές εκλογές θα διεκδικήσω πρώτα ο Θεός την ψήφο των συμπολιτών μου στη Λέσβο, στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράτιο. Στόχος μου ξεκάθαρα είναι να εκλεγώ βουλευτής, διότι με αυτή την θεσμική ιδιότητα θα μπορέσω να συμβάλλω στην αναμόρφωση της περιοχής μας. Κατάγομαι από το μεσότοπο της Λέσβου, ένα χωριό που φημίζεται για τους ανθρώπους του, για την αξιοσύνη τους και την εργατικότητά τους. Απευθύνομαι σε όλους τους συμπολίτες μου, ανεξάρτητα από το κόμμα που ψήφισαν σε προηγούμενες εκλογές. Το σχέδιό μου που επεξεργάζομαι εδώ και περίπου ένα χρόνο προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Βάζει στο επίκεντρο τους νέους, όπως επίσης τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλλοίς. Προβλέπει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρίες, όπως επίσης μέτρα στήριξης για το σύστημα υγείας. Σύντομα θα ανακοινώσω τους βασικούς άξονες του σχεδίου μου. Είμαι πεπισμένος πως αν αφήσουμε πίσω νοοτροπίες του παρελθόντος και δουλέψουμε όλοι μαζί με σχέδιο, θα πετύχουμε την αναμόρφωση του νομού Λέσβου.